www.papakipod.gr Χημεία σου και μία μου Ένα podcast με τον κωμικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη Πόση χημεία έχει μέσα το αίμα Γεια σας πλασματίνια, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο αυτού του υπέροχου πράγματος, αυτής της παράνοιας που ονομάζεται η χημεία σου και μία μου. Θέλω να σας καλησπερίσω, καλημερίσω, καληνυχτήσω, καλο... καλησπερίσω, το είπα, ε, υποδεχτώ χορέψω, να σας χορέψω, πού ζω στο 1960, να σας ε, περπατήσω, να σας περπατήσω, αυτό λες και μη κανένας περίεργος, ε... έλα σε περπατήσω, έλα, έλα εσύ τώρα που είσαι εκεί και περιμένεις το 550 να πας μέχρι το Μαρούσι, έλα σε περπατήσω λίγο, να σε περπατήσω στα σοκάκια που αφήνουν οι αρτηρίες και οι φλέβες μέσα σε αυτή τη θάλασσα από κόκκινο ζουμί που λέγεται αίμα, δεν ξέρω καν ποιος είναι αυτός ο χαρακτήρας, θα τον αφήσω να πεθάνει γιατί δεν μου άρεσε καθόλου, είναι full περίεργο. Wow. Γεια σα, καλώ ήρθατε. Τι είναι το αίμα. Θέλω να ευχαριστήσω έναν πολύ αγαπημένο μου φίλο, έναν πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο, που οποίο μου λείπει πάρα πολύ. Βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, που μου έκανε αυτή την ερώτηση και ήταν ένα θέμα θυμω... που θέλω να πιάσω και μου το ξαναθύμισε. Οπότε θέλω να δούμε αυτή τη στιγμή κατά πόσον έχει χημεία που μα ενδιαφέρει το αίμα ή όχι. Εσεί τι λέτε, εσύ, τι θα πείτε εσεί φυσικά, εννοείται. Εγώ στέλνω μα στο και μου. Υπάρχει περίπτωση να μην μα ενδιαφέρει η χημεία του αίματο. φυσικά και όχι, κάτι έχετε καταλάβει. Για πάμε. Γουσ, ηχητικό εφέ. Γουσ. Φούσκε, δεν ξέρω τι, κάτι τέτοιο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω ένα μικρό disclaimer που στα ελληνικά λέγεται disclaimer. Απλά το γράφεις με νύταφ και claimer χωρίς διαλυτικά γιατί τονίζεται στο ε, Claimer versus Claimer και να τραγουδήσω λίγο τη διασκευή του «Έμα μου, Έμα μου φτιαγμένο από μπετό. Μπετό, πιλό, τέλο πάντων. Καμία σχέση δεν είναι από μπετό ούτε από αυτό. Και να σα πάω κατευθείαν στο disclaimer τέλο πάντων και να σα πω ότι δεν είμαι γιατρό, δεν είμαι αιματολόγο, αλλά αυτή είναι η ειδικότητα που ασχολείται με το αίμα. Ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με το αίμα και του αιματολογικού καρκίνου κτλ. Και, τα λοιπά. και νομίζω είναι μια μεταεξειδίκευση τη ε, παθολογία, αν δεν κάνω λάθος. Διορθώστε με αν κάνω αλλά νομίζω είναι ότι πρέπει να πρώτα παθολόγο και μετά αιματολόγο. Και έχει εκεί πέρα ασχολείται με όλα αυτά τα λεμβώματα τα λευκαιμίε κλπ. Τώρα, εμεί δεν μπορούμε να ασχοληθούμε τώρα με αυτό, γιατί θέλουμε να δούμε ποιο είναι το χημικό κομμάτι ρε παιδί μου του αίματο, αφού έχουμε πει τόσα διάφορα από εδώ και από εκεί. Και θα σα πω ότι θα χρησιμοποιήσω αρχικά, ακριβώ όπω είναι, για να μην κάνω κανένα λάθο, διότι δεν είμαι γιατρό, την σελίδα ekea.gr, που είναι το Εθνικό Κέντρο Εμοδοσία. Και καλό θα ήταν να μιλήσουμε και για την αιμοδοσία. Λοιπόν. Το αίμα, γενικά, μπορεί να είναι και ένα πολύ μεγάλο επεισόδιο, γιατί είναι και ομάδε αίματο μέσα σε αυτό, δηλαδή ιστορίε. Δεν ξέρω πώ θα χωριστεί τώρα αυτό το επεισόδιο, γιατί το σενάριο είναι λίγο μπερδεμένο. Και θέλω να δω πώ θα βγει η διάρκεια. Οπότε μπορεί να βγουν και δύο επεισόδια. Τώρα, το αίμα ενάξει, είναι ένα υγρό. Είναι υγρό αυτή τη στιγμή μέσα στο σώμα μα, στου 36,67 εκεί που βρίσκεται η θερμοκρασία του σώματό μα. Του σώματό μα, στέλιο, έχει μιλήσει ελληνικά ξανά, ειδικά σε αυτό το podcast, αρκετέ φορέ. Ωραία, σύνελθε. Το αίμα λοιπόν είναι ένα υγρό χωρίς το οποίο το σώμα μας δεν μπορεί να λειτουργήσει. Είναι ένα όργανο. Θεωρείται όργανο, θεωρείται ιστός για την ακρίβεια και είναι αρκετά πολύπλοκο. Και έχει ένα υγρό μέρος, όπως είπαμε πριν, όμως μέσα σε αυτό το υγρό μέρος κυκλοφορούν διάφορα είδη κυτάρων του αίματος, τα οποία είναι στερεά. Γι' αυτό και αν δείτε, στις εξετάσεις του αίματος, καμιά φορά μας μετράνε τη λεγόμενη καθίζηση. Τι είναι η καθίζηση όταν υπάρχουν στερεά σώματα τα οποία δεν διαλύονται μέσα σε ένα διάλειμμα, μέσα σε ένα μείγμα τέλο πάντων, δεν κάνουν δηλαδή διάλειμμα, αυτά δύναται όταν περάσει αρκετή ώρα να αρχίσουν με τη βοήθεια φυσικά τη βαρύτητα να κατακάθονται. Είναι κατακάθια, κύριε! Ναι, ναι, είναι κατακάθια. Όχι, είναι κατακάθια τα στα του Κατακάθια! Είναι απαράδεκτα! Αυτό το κατακάθι του ελληνικού καφέ, έτσι, αυτά τα κατακάθια τη κοινωνία, έτσι είναι και το αίμα. Παιδιά, ούτε αυτό ο χαρακτήρα μου αρέσει, είναι πάρα πολύ περίεργο. Θα δούμε τώρα πόσοι βλαμμένοι άνθρωποι θα βγουν να μιλήσουν για το αίμα. Σίγουρα κάποιο θα είναι βρικόλακα. Για πάμε λοιπόν, γιατί έχω να σα πω και για αυτό. Και για του βρικόλακε. Για πάμε. Λοιπόν, αυτά λοιπόν κατακάθονται σαν ίζημα και χωρίζεται πάνω το υγρό μέρο και κάτω το στερεό. Η καθίζηση λοιπόν είναι η ταχύτητα τη καθίζηση που μετράνε. Όταν λένε τι καθίζηση είχε, δεν εννοούν αν Εν είχε στρογγυλή, όμορφη, λεπτή. Στην ουσία εννοούν με πόση ταχύτητα αυτά τα στερεά σώματα καθιζάνουν στο δείγμα του αίματο που έχουμε. Γιατί αν καθιζάνουν με μεγάλη ταχύτητα μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο, αν καθιζάνουν με μικρή μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο. Δηλαδή μπορεί να έχει πάρα πολλά στερεά με στο αίμα και λιγότερα. Το λύσαμε αυτό, το λύσαμε αυτό. Η καθίζηση γενικά υπάρχει παντού. Τώρα, μπορεί να κάνει μια καθίζει επίτηδε σε διάφορα υγρά, αν δεν θε να περιμένει, με τη λεγόμενη φυγοκέντρηση. Είναι η φυγόκεντρο, που είναι ένα πράγμα σαν πλητήριο είναι βασικά, που να το έχει και πολύ ωραία ζυγισμένο, και βάζει από τη μία μεριά το ένα, άλλη μεριά το άλλο. Αυτό που φέρνει πάρα πολλέ στροφέ και με την κεντρομόλο, την απουσία κεντρομόλο, του φυγόκεντρου, μεγάλη ιστορία τώρα, αυτό, α το πούνε η φυσική αυτό, εγώ δεν το θυμάμαι πώ πάει, δεν το ξέρω, δεν ξέρω το κατάλαβα και ποτέ στη ζωή μου, δεν το κατάλαβε γιατί σε κατακάθιστα σταμάτα εσύ παιδί μου, ηρέμησε. Αυτά λοιπόν πάρα πολύ γρήγορα κατακάθονται. Εντάξει, πάει και αυτό. Υπάρχουν, λέει, οκτώ διαφορετικοί τύποι αίματο, που είναι οι λεγόμενε ομάδε αίματο, από τι οποίε καθορίζεται η συμβατότητα μεταξύ του δότη και του δέκτη. Γιατί το λέει τώρα αυτό, το λέει γιατί είμαστε στο Εθνικό Κέντρο Εμοδοσία. Λοιπόν, βασικέ ερωτήσει. Στέλιο, εγώ περπατάω ή με μια σακούλα έτσι περιβάλλεται ο εγκέφαλο βασικά. Είμαστε ένα body armor, αν το καλέσει. Ο εγκέφαλο ελέγχει τα άκρα μα. Είναι σαν να είναι μέσα στο Neogenesis Evangelion. Δεν ξέρω πώ έχετε δει το άνοιγμα. Είναι σαν να μπαίνει μέσα σε αυτό. αυτό. Ο εγκέφαλο μα δηλαδή κουνάει μια πανοπλία γύρω-γύρω με αρκετή ακρίβεια πολλέ φορέ. Εκτό από μένα σήμερα το πρωί που έχει όλο μου τον καφέ πάνω στο γραφείο και καθάριζα μισή ώρα γιατί δεν μπορούσα να κουνήσω τα άκρα μου από την ύστα. Οπότε ναι, ο εγκέφαλο μου κάτι δεν έκανε σωστά εκεί. Και... Έχει μέσα εκεί κυκλοφορεί, ρε παιδί μου, αυτό το απαραίτητο υγρό παύλα όργανο, παύλα ιστός. Πόσο από αυτό έχουμε, λοιπόν, έχουμε περίπου 4 με 5 λίτρα αίματο, το οποίο μεταφράζεται σε 10. Μονάδες. Μία μονάδα αίματο, σαν αυτή που δίνει στην αιμοδοσία, το σακουλάκι, είναι περίπου 450 ml. Εδώ έχει ένα λαθάκι εδώ το Εθνικό Κέντρο Εμοδοσία. Λέει ζυγίζει περίπου 450 ml. Τα ml είναι μιλιλίτρα και μετράνε όγκο και όχι μάζα. Άρα, αν το αίμα είναι ισότονο με το νερό, τέλο πάντων, αν είναι ένα η πυκνότητά του, ζυγίζει 450 γραμμάρια. Πρώτα αλλάξετε αυτό, παιδιά. Έχει όγκο 450 ml. Αυτή η ποσότητα όταν λείπει, δηλαδή μία μονάδα όταν λείπει, το 1 δέκατο στην ουσία του αίματό σου, δεν γίνεται αισθητή γιατί ο, εργοδο... ο, εργοδότη... ο αν είναι υγιής αναπληρώνει πάρα πολύ γρήγορα αυτή την ποσότητα. Άρα πόσο αίμα μεταξύ 4 και 5 λίτρα περίπου 10 μονάδες. <σχι> Στέλιο, τι έχει μέσα το αίμα. Πάρα πολύ αερο... ε, ωραίο, 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 Έφού <σχιστεί> ωραίο, ε, ωραίο, δεν μπορείς να μιλήσεις. <σχιστεί> Σταμάτα βρε παιδί μου εσύ. Το αίμα στο σύνολό του, το ολικό αίμα, έτσι το λένε, έχει τέσσερα συστατικά. Έχει τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια, το πλάσμα. Πλάσμα! Ε, αυτή είναι η φωνή του, είναι. Το πλάσμα! Δεν ξέρω γιατί το είπαμε πλάσμα. Ειδικά όταν έχουμε στη φυσική και την κατάσταση τη ύλη που λέγεται πλάσμα. Αλλά μ, δεν ξέρω γιατί. Από το... Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Αλλά είναι το πλάσμα! Μ' αρέσει αυτό το πλάσμα. Και τα αιμοπετάλια, αλλιώ τα θρόμπο κύτταρα. Thrombocytes. Ερυθροcyτes, Πλάσμα! Και thrombocytes. Εντάξει, κάθε ένα από αυτά επιτελεί μια διαφορετική λειτουργία. Τώρα, όταν δίνουμε αίμα, μα τα διαχωρίζουν αυτά. Μπορεί να δώσει αιμοπετάλια, μπορεί να πλάσμα, και κάνει, παίρνει ο καθένα ό,τι θέλει. Τώρα, πάρα πολύ Γύρω-γύρω θα τα πούμε. Όπω τα λέει το Εθνικό Κέντρο Εμοδοσία, eka.gr. Ξαναλέω, πάτε εκεί για να μάθετε πάρα πολλά πράγματα για το αίμα και να δώσετε αίμα. Πρέπει να δίνουμε αίμα. Πρέπει να είμαστε εμοδότε, τέλο πάντων. Και εγώ δυστυχώ δεν μπορώ, γιατί παίρνω μόνιμο μια φαρμακευτική αγωγή και δεν μου απαντάνε ακριβώ αν μπορώ να δίνω αίμα ή όχι. Ενώ ήμουνα στο Πανεπιστήμιο. Να δίνετε, παιδιά, αίμα. Να δίνετε, να δίνετε. Όσο μπορείτε, να δίνετε. Λοιπόν, έχει το ερυθρό αιμοσφαίριο, το οποίο είναι έτσι, έχει ένα πολύ ωραίο σχήμα, αν το δείτε στο μικροσκόπινο, έτσι με στη μέση. Το οποίο τι κάνει, μεριφε, με, μεριφέρει. Μεριφέρει, παιδιά. Το, έκανα σαρδάμ το μεταφέρει με το αιμοσφαίριο. Πλάσμα! Και εσύ είσαι κατάκάθη. Το πλάσμα. το πλάσμα δεν είναι κατάκάθη, φιλέ. Όχι, είναι κατάκάθη. Το ξέρω. Έχω γνωρίσει αυτό το πλάσμα. Πλάσμα είναι το πλάσμα. <χει> Στέλιο, τι γίνεται μέσα στο κεφάλι σου. <χει> <χει> αυτή είναι η κραυγή του εγκεφάλου μου που διοικεί όλη αυτή την πανοπλία που ρίχνει καφέδες. Λοιπόν, τα ερυθρά αιμοσφαίρια μεταφέρουν οξυγόνο και διοξίδιο του άνθρακα μεταξύ των ιστών του σώματο και των πνευμόνων. Ερυθρά αιμοσφαίρια, κουβαλιτέ, εργάτε. Πάνε το οξυγόνο από εδώ, πάνε το οξυγόνο από εκεί, παίρνουν το διοξίδιο του άνθρακα έτσι και το πάνε αλλιώ και τα πάνε από εδώ και τα πάνε από εκεί. Α, αυτή είναι η φάση του. Τα λευκά αιμοσφαίρια απ' την άλλη δεν είναι εργάτε, είναι στρατιώτε. Είναι υπεύθυνα για την άμυνα. Επιτίθεται και σκοτώνουν μικρόβια, ιού και άλλου εισβολεί. Παρέα με το πλάσμα. Όχι, δεν ξέρω αν το κάνω παρέα με το πλάσμα, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Το πλάσμα είναι το υγρό συστατικό του αίματο. Αντιπροσωπεύει σχεδόν το μισό μία μονάδα του ολικού αίματο. Το καταλαβαίνετε, το μισό τη μία μονάδα του ολικού αίματο. Το πλάσμα περιέχει θρεπτικά συστατικά και πρωτενε και χρησιμοποιείται κυρίω για τι δυνατότητε συμμετοχή στην πίξη του αίμα. Αίματος, στην αντικατάσταση όγκου σε περίπτωση μεγάλη απώλεια. Σου βάλει το πλάσμα. Και πάει το πλάσμα και λέει: το πλάσμα, θα σε βοηθήσω. Λα, λα, λα. Μπορεί να είναι και ένα καλό πλάσμα. Θα βοηθήσω και θα κάνω το αίμα. Και παράει και λευκοματίνη. Ναι, γιατί, γιατί ντρέπομαι τώρα. Με αυτά που λέω δεν είναι. για να με κλείσουν κάπου. Όχι, δεν θα με κλείσουν κάπου τώρα. Αυτή τη στιγμή στο δωμάτιο μάλλον θα με κλείσουν ένα εδώ που γράφω. Ευτυχώ με κλειστέ πόρτε, παιδιά θα με χωρίσει. Τέλο πάντων. Και τα αιμοπετάλια χρησιμεύουν για την πήξη του αίματο. Όχι την τήξη. Όχι την πήξη. Κατακάθια στα μάτα, βρε παιδί μου. Λύσαξε κι αυτό. Πο, πο, πο. Να σα περπατήσω λίγο. Ωραία, ξεφύτρωσε κι άλλο. Ωραία, τέλεια. Μπράβο, παιδιά, τέλεια. Μιλάμε για αίματα. Να δούμε τώρα. Να δει που όλοι αυτοί είναι βρικόλακε. Γι' αυτό ενδιαφέρονται. Yes, master. Στο πλάσμα θα ήθελα να πω, αφού έχουμε φτάσει εδώ, ότι κατά 91,5% αποτελείται από νερό. Η πηγή μου γι' αυτό είναι το αιμοδοσία.gov.esy της Κύπρου. Δηλαδή, και είναι καλό να θυμόμαστε ότι το πλάσμα του αίματο, το οποίο είναι το 55% του όγκου του αίματο, είναι κατά 91,5% νερό. Δηλαδή, αν κάνει τι πράξει, κάπου το μισό αίμα, περίπου, το είναι κατά βάση νερό. Σημαντικό αυτό να πίνουμε νεράκι, έτσι, όχι πάρα πολύ, μην πάθουμε καμιά εμόλυση. Έτσι, θυμάστε τι λέγαμε, άμα βγάζετε καλύτερα, το θυμάστε εκείνο, δεν το θυμάστε, δεν πειράζει, ακούστε τα παλιά επεισόδια. Τέλο πάντων, το αίμα αποτελεί το 7% του βάρου του ανθρώπινου σώματο. Το 7%! Και στο gov.gr.cyprus το λέει το μέσο μαζική μεταφορά πολλών χρήσιμων και απαραίτητων στοιχείων για τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού μα. Λοιπόν, άρα το μέσο είναι ένα τρόλεϊ, δεν ξέρω, είναι ένα τρένο, είναι ένα πλοίο, είναι ένα μέσο μαζική μεταφορά. Πάμε τώρα να δούμε εδώ, εδώ τώρα, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον χημικό πράγμα που βρίσκεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια και είναι η αγαπημένη αιμοσφαιρίνη. Σφαιρίνη και έμι, το αίμα, η έμι και σφαιρίνη, σφαίρα, γιατί είναι πρωτενε που έχουν. Θα το δούμε αυτό. Είναι οι σφαιρίνε μια συγκεκριμένη ομάδα. Στα αγγλικά λέγεται hemoglobin, όχι hemoglobin, αυτό είναι άλλο πράγμα. Ούτε hobgoblin. Μην μπερδεύεστε, γιατί αυτά είναι. Ναι, το ξέρω το hobgoblin, Σταμάτα, ρε παιδί μου, εσύ. Έχει έρθει εδώ πέρα, τα έχει κάνει χάιτζα κόλλα. Έχει αεροπειρατήσει το podcast. Πω, πω. Πλάσμα, δεν μιλάμε ούτε για σένα, ηρέμησε. Κατά βάση είσαι νερό. Λοιπόν, στο καλό, έχουμε δεχτεί επίθεση σήμερα από πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, η αιμοσφαιρίνη ή αλλιώ αιμογλοβίνη, γλόμπο, γκλόμπ, σφαίρα, καταλάβατε τέλο είναι μία πρωτεΐνη. Αυτή η πρωτεΐνη έχει δύο μέρη, δύο υπομονάδε, την Α και την Β. Γλωβίνε λέγονται. Και αυτέ, αν τι δείτε έτσι όπω κάνουμε εμεί, όπω απεικονίζουμε εμεί, όταν λέμε εμεί τώρα εδώ, δεν, έχω καμία σχέση. Όχι, εμεί οι κομικοί, όπω απεικονίζουμε τι εγκλωβίνε, τι σφαιρίνε τέλο πάντων, είναι έτσι, έχουν διάφορα. Πώ το πω τώρα, διάφορου έλικε και διάφορε φύλλα. Τώρα δεν έχει σημασία αυτό. Αυτό το πράγμα εκεί πέρα έχει δύο-τρία γκρουπ τα οποία έχουν μέσα σίδηρο. Ωραία. Η έμι. Η έμι είναι που έχει το σίδηρο, α πούμε. Σχεδόν, παιδιά, όλα τα σπονδυλωτά έχουν αιμογλωβίνη με εξαίρεση μια συγκεκριμένη οικογένεια ψαριών που λέγονται Κανιχθιδαέ. Crocodile ice fish, white blooded fish. Δεν έχω ιδέα. Τέλο πάντων, η αιμογλοβίνη αυτό που κάνει είναι να κουβαλάει από τα αναπνευστικά όργανα που είναι είτε οι πνεύμονε είτε τα βράχια σε άλλου ιστού του σώματο, το του σώματο, τέλειωσε ξαναμιλήσει ελληνικά, πλάσμα, το οξυγόνο. Και εκεί πέρα τι κάνει εκεί πέρα στην ουσία απελευθερώνει το οξυγόνο εκεί που θα φτάσει και έτσι γίνεται η αερόβια αναπνοή η οποία στην ουσία ενεργοποιεί το μεταβολισμό των ζώων. Μέσα είμαστε και εμείς. Ένας υγιής άνθρωπος έχει περίπου 10 με 20 γραμμάρια ημογλωβίνης ανά 100 ml αίματος. Άρα αν εμείς έχουμε συνολικά 4 με 5 λίτρα, ας πούμε ότι είναι 5 λίτρα, 50 επί 100 κάνει 5 λίτρα, άρα έχουμε γύρω στα 600 με 1000 γραμμάρια αιμογλωβίνης. Το είπα σωστά, ναι, έχουμε ένα κιλό αιμογλωβίνη περίπου. 600 γραμμάρια με ένα κιλό αιμογλωβίνη σε όλο μας το σώμα. Άρα παιδιά, αν βάλετε κανένα κιλό, χρησιμοποιήστε τη δικαιολογία. Συγγνώμη, ε, αυτό είναι όλο ημογλωβίνη. Δεν έχω. Έχασα. Δεν έχω. Έχω βάλει εγώ λέει. Ημογλωβίνη να αυξήθηκε. Λοιπόν, η ημογλωβίνη ανήκει σε μια κατηγορία πρωτεϊνών που λέγονται πρωτεΐνες, γιατί έχει μέσα ένα μέταλλο που είναι το. Ο σίδηρο. Ναι, 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 ναι. Τα είπε να βοηθήσει τώρα εσύ. Και είναι ταυτόχρονα και χρωμοπρωτενη και ταυτόχρονα μια σφαιρίνη. Τώρα, στα θηλαστικά η αιμογλωβίνη είναι περίπου το 96% του ξηρού βάρους ενός ερυθρού κιτάρου. Δηλαδή βγάζουμε το... βγάζουμε το, νερό. Και περίπου το 35% του συνολικού βάρους. Προσέξτε τώρα. Όταν προσδένεται το οξυγόνο στην αιμογλωβίνη, χημικά δηλαδή, μπαίνει εκεί και κολλάει, κλαπ, κάνει μια αντίδραση και το κουβαλάει. Όταν προσδένεται εκεί, η αιμογλωβίνη τέλο πάντων μπορεί να κουβαλήσει 1,34 ml οξυγόνου αναγραμμάριο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, άμα το σκεφτείτε, άμα το σκεφτείτε, στα θηλαστικά επί της ουσίας, σου λέει ότι η ημογλωβίνη, το μόριο της μπορεί να προσδέσει πάνω του και να μεταφέρει περίπου τέσσερα μόρια οξυγόνου. Μέχρι και τέσσερα μόρια οξυγόνου. Wow. Εκπληκτικό. Αυτό κάνει το αίμα πάρα πολύ ικανό να κουβαλήσει ρε παιδί μου το οξυγόνο. Στην ουσία, άμα διέλυε και το οξυγόνο μόνο στο πλάσμα, το πλάσμα, πε μα πλάσμα, Εγώ δεν μπορώ να κουβαλήσω πολύ καλά οξυγόνο, ενώ όταν έχω την αιμογλωβίνη μπορώ να κουβαλήσω μέχρι και 70 φορέ το οξυγόνο που θα κουβαλούσα σε σχέση με το να μην την είχα. Τα είπα καλά. Καλά τα είπε. Ναι, ναι, αλλά να σε περπατήσω. Σταμάτα βρένο μαλλιάρι και εσύ να πούμε. Μα έχετε πρίξει εδώ πέρα. Κατακάθια είναι! Σταμάτα βρει και εσύ με τα κατακάθια. Η αιμογλωβίνη μεταφέρει και άλλα αέρια. Έτσι, παίρνει και το διοξείδιο του άνθρακα που είπαμε, περίπου 20-25% του συνολικού, ως καρβαμινοαιμογλωβίνη. Ε, φοβερό, φοβερό. Καρβαμινοαιμογλωβίνη. Τέλειο. Καρβαμινοαιμοσφορίνη. Καρβαμινοαιμοσφαιρίνη. Πω πω παιδιά, Φοβερή ράπερ θα γινόμασταν οι χημικοί. Έτσι. Εγώ, εσύ, η καρβαμινοσφαιρίνη μου, η καρβαμινοαιμοσφαιρίνη μου. Εσύ... Όχι, δεν είναι ώρα για άλλο χαρακτήρα. Δεν, δεν χρειάζεται άλλο χαρακτήρα. Εκτό αν είναι ράπερ το πλάσμα. Είμαι το πλάσμα και θέλω να φέρει την καρβαμινοαιμοχλωβίνη μου. Όχι, όχι, δεν. Συνεχίζουμε. Ε? συνεχίζουμε. Ναι, βέβαια, συνεχίζουμε. Κάτι άλλο που μεταφέρει είναι το μονοξίδιο του αζότου στην ουσία, το οποίο προσδένεται πάνω σε μια ομάδα θειόλη, έτσι λέγεται, είναι στην ουσία αντί για αλκοόλη, εκεί που έχει το οξυγόνο και το υδρογόνο, βάζει ένα θείο εκεί και γίνεται θειόλη. αλκοόλη, θειόλη, γιαγεόλη, παπουόλη, είναι όλοι συγγενεί, ξαδερφόλοι, όλα μπαίνουν εκεί, στέλιο φτάνει. Και τέλο πάντων, έχει σημασία αυτό το, το οξίδιο του αζότου εκεί πέρα, γιατί έχει να κάνει με διάφορου άλλου μηχανισμού. Τώρα, Α μην μιλήσουμε άλλο για την αιμογλοβίνη. Δεν χρειάζεται, νομίζω, αυτή τη στιγμή, γιατί θα μα πάρει πάρα πολύ ώρα. Θα ήθελα να μιλήσουμε για κάποια άλλα συστατικά, α πούμε, τα λευκά αιμοσφαίρια. Για πάμε. Α λύσουμε την πρώτη μεγάλη απορία, η οποία είναι τι στο καλό, γιατί α πούμε τα λέμε λευκά. Και τα λέμε λευκά γιατί με το που βάλει τη φυγόκεντρο το αίμα, ε, θυμάστε που σα το είπα. Χα, δεν τα βγάζω το μυαλό μου. Υπάρχουν, ε. Λοιπόν, όταν το βάζει αυτό τέλο πάντων στη φυγόκεντρο, το αίμα χωρί το εξή. Μεταξύ του πλάσματο που είναι πάνω-πάνω και έχει αυτό το ένα διάφανο χροκίτρινο, τι χρώμα έχει αυτό, αν το θυμάμαι καλά. Από κάτω είναι τα κόκκινα, στη μέση έχει. Ένα πολύ έτσι λευκό λεπτό στρώμα το οποίο είναι λευκό και επειδή είναι λευκό το είπανε λευκοκύτταρο στην ουσία και τα λευκά αιμοσφαίρια. Τώρα αν έχεις πάρα πολλά ουδετερόφυλλα μέσα στο δείγμα υπάρχει μια περίπτωση αυτό ρε παιδί μου το στρώμα εκεί πέρα να είναι λίγο ελαφρώς πράσινο. Εντάξει δεν μας νοιάζει τώρα αυτό αλλά οκ okay. τώρα τα λευκά αιμοσφαίρια έχουν πυρήνα. Όλα έχουν πυρήνα. Ενώ τα κόκκινα, α πούμε, και τα αιμοπετάλια δεν έχουν τα ερυθρά. Και τα χωρίζουμε σε διάφορε κατηγορίε. Τώρα, αυτό εδώ δεν ξέρω να το μεταφράσω, αλλά γενικά υπάρχουν πέντε τύποι. Ωραία. Ναι, τα ουδετερόφιλα τα ιωσινόφυλλα, τα βασιόφυλλα, τα λεφοκύτταρα και τα μόνο Αυτά τώρα εδώ, αν τα λέω σωστά. Αν τα λέω σωστά, λοιπόν, αυτοί για να θυμούνται τι αναλογίε, επειδή είναι neutrophils οι eosinophils, basophils, επειδή είναι μπάζα, όχι, lymphocytes and monocytes, θυμούνται το never let monkeys eat bananas, για να θυμούνται ποια είναι η σειρά από τα αρχικά των ονομάτων. Είναι neutro, never, Νιούτροφιλ, άρα οδετερόφιλα. Let, λάμδα, λευφοκύτταρα. monkeys, πάει στα μονοσάιτζ. Μετά, eat που είναι εωσινόφιλα. Ε, Εωσινόφιλ, που γράφεται με e. Ε, και bananas, τα βασαιόφιλα. Και never let monkeys eat bananas. Είναι ένα από τα μνημονικά κόλπα που κάνουν, ρε παιδί μου, σε αυτέ τι επιστήμε γενικά, για να θυμόμαστε πράγματα. Υπάρχει το κάλιο, βάσανα μεγάλα, μοιάζει γραφικό νησί. Το οποίο είναι η σειρά των στοιχείων για κάτι που δεν θυμάμαι. Μια ηλεκτροχημική σειρά. Υπάρχει το μεθυσμένο Αιθίο, που προπονείται βουτώντα, ξέρω, να το τα ακούσει αυτό το method prop wood. Κάνουμε δηλαδή μνημονικά κόλπα. Και να ξέρετε, εάν διαβάζετε για εξετάσει, γιατί πλησιάζουν και οι πανελλαδικέ, πλησιάζουν και οι τελικέ εξετάσει που δίνεται, οι προαγωγικέ, όπω λέγονται πλέον. Λοιπόν, να ξέρετε, εάν δεν μπορείτε να θυμηθείτε κάτι, μην αποστιθίζετε μόνο. Βρείτε μνημονικά κόλπα. Έτσι, δωράκι είναι αυτό σα το λέω. Φτιάξτε ιστορίε. Στι οποίε οι πρωταγωνιστές είναι αυτά που προσπαθείτε να μάθετε. Και βρείτε μια λογική σειρά να τα συνδέσετε. Ο εγκέφαλο είναι φοβερό στο να θυμάται ιστορίε. Ωραία. Κρατήστε το αυτό και κάντε το ό,τι θέλετε. Λοιπόν. Τώρα, τα μόνο και τα ουδετερόφυλλα είναι φαγοκυτικά Τρώνε, τρώνε και ειναι φαγοκητάρωση, τρώνε κύτταρα. Πάνε, τι κάνουν τώρα τα λευκά. Πάνε, παιδιά, και τρώνε. Κανονικά τρώνε, ρε. Άμα δείτε βίντεο, βάλτε να δείτε βίντεο. White blood cells, killing viruses. Δεν ξέρω εγώ τι, killing. πραγματικά τι κάνουν, μπακτήρια. Πηγαίνουνε και τα τρώνε, ρε. Κανονικά. Πώ τα τρώνε, εκεί είναι που μπαίνει η χημεία. Κάπω συνδέονται έτσι, τα ταφ κύτταρα, τα βοηθητικά ταφ, τα memory ταφ που μάθαμε όλοι με στην πανδημία, τα β' κύτταρα κτλ, κτλ. κτλ έχουν έναν τρόπο να προσδένονται πάνω στι κυταρικέ μεμβράνες των άλλων πραγμάτων που θέλουν να σκοτώσουν και μπαίνουν μέσα και τα διαλύουν όλα. Ρε. Δεν αφήνουν τίποτα όρθιο. Μιλάμε, γίνεται χαμό. Τώρα δεν έχουμε πάρα πολλά. Γίνεται χαμό δενδυτικά, μακροφάγα. Είναι ένα χαμό που δεν θέλω να τον αγγίξω τώρα γιατί θα χάσουμε πάρα πολύ χρόνο και θα καταλήξουμε αργότερα σε ένα άλλο επεισόδιο τόσο πάνω θα τα συζητήσουμε αυτά. Πάντω θέλω να ξέρετε ότι τα ουδετεροφύλα είναι περίπου το 62% του αίματο μέσα στον λευκών κοιτάρων τέλο πάντων και αυτά σκοτώνουν κυρίω βακτήρια και μήκητε. Τα ιωσινόφιλα είναι περίπου το 2,3%. Τα βασιόφυλλα είναι το 0,4 και αυτά απελευθερώνουν η σταμίνη για διάφορε φλεγμονές με στο σώμα. Ενώ τα ιωσινόφυλλα σκοτώνουν μεγαλύτερα παράσιτα και κάπω διαχειρίζονται σε αλλεργίε την ανταπόκριση που κάνει το ανοσοποιητικό μα. Τα λέμφο κύτταρα, τα οποία είναι περίπου το 30%, και τα μόνο κύτταρα, τα οποία είναι το 5,3%. Τώρα, για να είμαστε πάρα πολύ κύριοι και πάρα πολύ σωστοί, κλείνοντα σιγά σιγά αυτό το επεισόδιο, θα αναφέρω, αφού έχουμε μια πολύ καλή κατανόηση τι είναι τα ερυθρά και τι είναι τα λευκά και τι είναι το πλάσμα, μα μένουν τα αιμοπετάλια που θα τα πιάσουμε λίγο τώρα, διότι τα αιμοπετάλια βοηθούν πάρα πολύ στην πήξη του αίματο. Ποιο είναι ο ρόλο του αίματο, χημικά, ρε παιδί μου, τι κάνει. Με χημικέ αντιδράσει, λοιπόν, το αίμα, καθώ κυκλοφορεί μέσα στο σώμα, είπαμε ότι πρώτον βοηθάει να γεμίσουν οξυγόνο οι διάφοροι ιστοί το κουβαλάει με τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Τώρα, το άλλο που κάνει είναι επειδή διαλύονται μέσα στο αίμα ή προσδένονται στο πλάσμα σε προδιάφορες πρωτεΐνες που έχει μέσα το πλάσμα, όπως κάποια λιπίδια κτλ. Μπορεί και δίνει το αίμα, παρέχει στην ουσία θρεπτικά συστατικά όπως είναι η γλυκόζη, τα αμινοξέα και τα λιπαρά οξέα μέσα στο σώμα. Τώρα, είπαμε όμως ότι μεταφέρει ή αιμογλωβίνη μπορεί να μεταφέρει και διοξείδιο του άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα όμως έχουμε μάθει ότι οι άνθρωποι δεν το θέλουμε. Πνιγόμαστε, το εκπνέουμε, παίρνουμε οξυγόνο και βγάζουμε διοξείδιο του άνθρακα. Εδώ τώρα τι συμβαίνει λοιπόν το αίμα είναι πολύ καλό ώστε να μεταφέρει και τα σκουπίδια. Δεν είναι μόνο εργάτε, δεν είναι μόνο στρατιώτε, είναι και απορριμματοφόρα. Είναι και απορριμματοφόρα. Αυτά τα κατακάθια που έλεγε πριν, ναι, αυτά τα κατακάθια εσύ κύριε που τα έλεγε, μια χαρά χρήσιμα είναι. Εγώ τα θεωρώ κατακάθια. Σταμάτα, είσαι άχρηστο εσύ. Ναι, ναι, έλα να σε περπατήσει, εσύ είσαι άχρηστο. Τι θα γίνει, ρε παιδί μου, με σένα. Γιατί είσαι τέτοιο πράγμα. Είμαι το πλάσμα. Αχ, είναι πάρα πολύ κουραστικό όλο αυτό. Και για εσά φαντάζομαι, αλλά δεν με αφήνουν σε ησυχία. Συγγνώμη. Οπότε, ω απορριμματοφόρο που είναι το αίμα, διώχνει την ουρία που δεν τη θέλουμε, το γαλακτικό οξύ που όσοι πάτε γυμναστήριο, χαχα, δεν το θέλουμε και φυσικά το διοξείδιο του άνθρακα. Ταυτόχρονα, κυκλοφορούν τα λευκά αίμοσφαίρια μέσα στο σώμα, τα οποία μπορούν και βλέπουν τα λεγόμενα αντιγόνα με τα αντισώματα, ε, τα αντισώματα δηλαδή, με τα αντιγόν, και πάνε και σκοτώνουν αυτά που δεν πρέπει. Το ξένο υλικό, φεύγει, έφυγε, όπω είσαι, φύγε, φάει ξύλο, φύγε, 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 δεν σε θέλουμε. Οπότε λειτουργούν και στο ανοσοποιητικό μα σύστημα. Το αίμα λοιπόν είναι και κομμάτι του ανοσοποιητικού συστήματο. Τώρα. Όταν χτυπάμε και έχουμε λύση του δέρματο, ε, έχουμε ένα τραύμα δηλαδή, εκεί πέρα θα έχετε δει ότι σχηματίζεται ένα καύκαλο. Το αίμα επίτηδε το κάνει αυτό. Πάει εκεί, ρε παιδί μου, και ανταποκρίνεται. Κάνει, έχει τη λεγόμενη ανταπόκριση. Λέει, σπάσαμε, πρέπει να το κλείσουμε. Όταν λοιπόν ένα σπάει, όταν τα μικρά τριχοειδία και στα δάχτυλα ή όταν είναι ένα μεγαλύτερο αυτό, αυτά πίζουν. Δηλαδή, όταν πα για εξετάσει και μπαίνει στην κούλα και σου παίρνουν αίμα, μετά δεν αιμορραγεί τελείω. Κλείνει αυτό πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε, τι κάνουν, παίρνουν με διάφορε χημικέ αντιδράσει, μπορούν να μετατρέψουν το υγρό αίμα σε ένα ημιστερεό ζελέ. Το οποίο με αυτή την πυκνότητα του ζελέ μπορεί να κάτσει πάνω στα τυχώματα εκεί της πληγής και να πήξει μέχρι να θεραπευτεί το δέρμα ή η αρτηρία ή η φλέβα ή τα λοιπά τα λοιπά. Τώρα αρτηρία λίγο δύσκολο, άμα κουπεί αρτηρία γεια σας, αλλά καταλάβατε τι θέλω να πω. Τώρα, ταυτόχρονα το αίμα λειτουργεί και ο ταχυδρόμος και ο αγγελιοφόρος πηγαίνει τις συντάξεις, όχι αυτό είναι από άλλο, πηγαίνει τις ορμόνες, πηγαίνει τις ορμόνες, παίρνει από εδώ και από εκεί και ταυτόχρονα δίνει σήμα ότι παιδιά εδώ ένα ιστός ε, διαλύθηκε, πάτε φτιάξτε το. Το αίμα επίση, επειδή είναι 5 λίτρα, είναι νερό, είναι υγρό κτλ. Και, και έχει μια σταθερή αυτή, βοηθάει πάρα πολύ στην ομοιόσταση, βοηθάει να κρατάμε τη θερμοκρασία του σώματό μα. Και ταυτόχρονα κάνει και κάτι υδραυλικά. Να το πούμε και αυτό, ε, γκλουπ γκλουπ από εδώ από εκεί, κάνει και διάφορα πράγματα που χρειάζονται υδραυλική λειτουργία. Τώρα, Πώ θα εξελιχθεί αυτό το επεισόδιο, θα σα πω. Θα ήθελα να πάμε σιγά σιγά στι ομάδε αίματο και να καταλάβουμε στην αιμοδοσία πόσο σημαντικό είναι, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα να δίνουμε αίμα. Και θα ήθελα κιόλα να σα πάω και στο βιβλίο που έχω γράψει εγώ. Το επίτηδε τώρα κάνω. Πλάγκ εδώ το βιβλίο. Έχω γράψει λοιπόν μια. Θα γίνει τριλογία όταν εκδοθεί το τρίτο. Είναι στην ουσία. Μια ιστορία στο φανταστικό, που έχει αρκετό επιστημονικό στοιχείο επιστημονική φαντασία, αλλά ακόμα είναι λίγο κρυμμένο. Είναι στην ουσία ένα βιβλίο αστική φαντασία στη Θεσσαλονίκη και πάρα πολλά πράγματα έχουν να κάνουν με το αίμα, με το πώ διαχειρίζονται το αίμα η βρικόλακα και τα λοιπά. Γιατί έχει τέτοια πλάσματα μέσα. Θα σα πω γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον το πώ κάθισα και σκέφτηκα αυτό. Είχε πολύ ενδιαφέρον για μένα, όχι πολύ ενδιαφέρον για εσά. Είχε πολύ ενδιαφέρον για μένα γιατί προσπάθησα να εκλογικεύσω με κάποιο τρόπο την ύπαρξη ενό βρικόλακα. Δηλαδή, όταν λέμε ότι πίνει αίμα και τρέφεται, από τι τρέφεται. Και κάθισα μετά και σκέφτηκα διάφορα διάφορα πραγματάκια που μπορεί να έχουν ενδιαφέρον και να σα αρέσει και να διαβάσετε και το βιβλίο στη τελική. Γιατί όχι, εμένα, καλό μου κάνετε. Τώρα, σε αυτά θα ήθελα να σα πω κλείνοντα αυτό το επεισόδιο ότι απαντήσαμε λίγο στην ερώτηση τι χημικό ενδιαφέρον έχει το αίμα. Θα απαντήσουμε κι άλλο. Θα πάμε δηλαδή και στι ομάδε αίματο. Και θέλω να σα πω ότι έχει ανακοινωθεί η βιντεοσκόπηση τη παράστασή μου κανονική δουλειά για την Παρασκευή 10 Μαου στι 9.30 ώρα. Οι πόρτε θα ανοίξουν 8-8 και κάτι. Και αν θέλετε να έρθετε να δείτε το κλείσιμο τη παράσταση, είναι η τελευταία φορά που θα παίξω αυτή την παράσταση στην Αθήνα, σε αυτή τη μορφή τέλο πάντων. Είναι μια πολύ εορταστική βραδιά. Θα είναι στο θέατρο Βέμπο, θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Θα τραβήξουμε με κάμερε και αυτό μετά θα ανέβει στον Θουκιδίδη του Ιντερνετ, που είναι το YouTube. Μάλλον σε κάποια φάση, όταν με κάποιο τρόπο βγάλει τα έξοδα του αυτό το πράγμα, γιατί το YouTube είναι τζάμπα και αυτέ οι παραγωγέ μπαίνουν από την τσέπη μα. Οπότε, αν θέλετε να έρθετε να δείτε μία παράσταση, είπατε Ε, τόσο καιρό έχω έχει μία σου δεν τον έχω δει αυτόν τον άνθρωπο να παίζει τον ήντα μόνο στο YouTube. YouTube. Ελάτε στη βιντεοσκόπηση στο θέατρο Βέμπο στι 10 Μαου την Παρασκευή. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Και να σα πω κιόλα, επειδή το έχω ζήσει με άλλε δύο βιντεοσκοπήσει, ζωή να έχουν. Αυτό το θα βγάλω εισιτήριο δύο μέρε πριν. Μάλλον ξεχάστε το, δεν θα βρείτε, γιατί είναι και το Πάσχα εκεί. Δεν θα έχετε το μυαλό σα αλλού και μάλλον θα φύγουν όλα τα εισιτήρια. Έχει φύγει ήδη το 25% των ανοιχτών εισιτήριων. Έχουμε να ανοίξουμε κι άλλα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι μέσα στη βδομάδα μπορεί να φύγει το 50%. Αν θέλετε, κλείστε ένα εισιτήριο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το επεισόδιο Πλασματίνια. Να είστε καλά. Πολλά φιλιά στον φίλο μου από τη Θεσσαλονίκη, τον αδερφό μου από άλλου γονεί. Και θα του απαντήσω και τι ερωτήσει με τι ομάδε αίματο στο επόμενο. Εάν έχω κάνει λάθη. Θέλω να μου τα στείλετε όλα στο στανατολίτης.com, ξέρετε εσείς, info, τα λέει και μετά το μηνυματάκι και Γεια σα, να έχετε μια όμορφη Πέμπτη, μια πάρα πολύ ωραία εβδομάδα που δεν έμεινε και τίποτα. Που σου κού και πάμε για Νάνι. Γεια σα και α ελπίσουμε να μην το καλοκαίρι να μην μα αποτελειώσει όλου. Πλάσμα! αυτά είναι ρε παιδιά, φύγετε από εδώ. Να το περπατήσω λίγο. Άσε μα μωρέ και εσύ τώρα. Κατά κάθια είναι όλοι. Μα... δεν θα γλιτώσω ποτέ σήμερα, ποτέ. Και μην ξεχνάτε ότι η επιστήμη δεν τελειώνει όταν τελειώσουν οι απαντήσει. Τελειώνει όταν τελειώσουν οι ερωτήσεις. Χημεία σου και μία μου. Ένα podcast με τον γομικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη. Μπορείτε να στέλνετε όλες τις χημικές σας απορίες στο info.papakistanatolitis.com και εμείς θα τις μαζέψουμε και κατά καιρούς θα κάνουμε διάφορα επεισόδια τα οποία θα είναι αφιερωμένα στις δικές σας απορίες. Χημεία σου και μία μου. Μια παραγωγή του pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.